συνάδελφος κύριος Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος. Επτά λεπτά έχετε το λόγο από του βήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ερχόμαστε να συζητήσουμε μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Πολίτες αδύναμους, πολίτες που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Λαφαζάνη, δεν αφορά ούτε την πλουτοκρατία, ούτε το μεγάλο κεφάλαιο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό, για 15 ολόκληρα λεπτά, δεν αναφερθήκατε καν στο νομοσχέδιο, παρά μας αναφέρατε το τι συμβαίνει με την Τρόικα, με το τραπεζικό σύστημα, με τα καρτέλ κλπ. Θεωρώ ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μπαίνουν τα εξειδικευμένα νομοσχέδια, για να πάρει ο καθένας συγκεκριμένη πολιτική θέση. Και εσείς τέτοια θέση δεν πήρατε επί του νομοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο σήμερα που συζητάμε, που δίνει προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια νέα πορεία χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος. Όλοι ενθυμίστε τις θέσεις του σημερινού Πρωθυπουργού, του Γιώργου του Παπανδρέου, όταν το Πασόκ ήταν στην αντιπολίτευση. Όλοι θα ενθυμίστε την πρόταση νόμου που οι βουλευτές του Πασόκ κατέθεσαν στη Βουλή για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Τότε, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, μας λιδωρούσατε. Μας λέγατε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Μας λέγατε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μέσα σε αυτή την οικονομική και πολιτική συγκυρία. Και το λέγατε αυτό γιατί στον πυρήνα της πολιτικής σας δεν υπάρχει αυτό που εμείς λέμε δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Άκουσα τον συμπατριώτη μου τον κύριο Μπεκίρη να αναφέρει 6 σημαντικές επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο. Μα αυτές οι επιφυλάξεις αφορούν την ουσία του νομοσχεδίου. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά τον πολιτικό ακροβατισμό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ψηφίζει νομοσχέδια ενώ διαφωνεί με την ουσία των νομοσχεδίων. Αντίθετα, δεν ψηφίζει νομοσχέδια ενώ ψηφίζει άθρα σημαντικά των νομοσχεδίων. Επί της αρχής δηλαδή απορρίπτει το νομοσχέδιο, επί των άθρων ψηφίζει σημαντικά άθρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα το ΠΑΣΟΚ έρχεται να λύσει ένα σοβαρό και υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους αδύνατους οικονομικά πολίτες. Στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που ζούμε, η πολιτεία έχει ακόμα μεγαλύτερο χρέος να στηρίξει τους αδύναμους συμπολίτες μας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Σήμερα ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, συνεπής στις προεκλογικές δεσμεύσεις, δίνει ουσιαστικά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μια δεύτερη ευκαιρία. Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία δίνει στους υπερχρεωμένους πολίτες τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς δυσβάσταχτα βάρη χρεών που τους περιθωριοποίησαν οικονομικά και κοινωνικά. Δίνουμε στους συνανθρώπους μας τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι αυτούς που είναι κατ' επάγγελμα δανειολήπτες. Βάζουμε και εδώ κανόνες και καθιερώνουμε ασφαλιστικές δικλίδες τέτοιες ώστε να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων, ώστε εν τέλει να ωφεληθούν αυτοί οι συμπολίτες που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω 3-4 επισημάνσεις. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες των δικαστικών υποθέσεων, πολύ σωστά μέσα από το νομοσχέδιο δημιουργούνται 80 θέσεις ειρηνοδικών. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα
στην πρόσληψη αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου αυτού. Μια δεύτερη επισήμανση, η οποία βγήκε μέσα από την συζήτηση και το διάλογο με τους συμπολίτες. Ξέρετε, αυτή η διαβούλευση φέρνει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό αρκετοί συμπολίτες να ξέρουν τι ψηφίζουμε και τι συζητάμε μέσα στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχει μπει ένα θέμα που λέει το εξής, ότι να εξαιρεθούν από την εκποίηση, όπως με την πρώτη κατοικία, αυτοκίνητα τα οποία είναι παλιάς τεχνολογίας ή δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορεί να κοστίζουν 3-4.000 ευρώ. Όμως για μια φτωχή οικογένεια αυτό το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι σωτήριο. Λέω λοιπόν, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να το δείτε. Τρίτη επισήμανση έχει να κάνει με τις ίδιες τράπεζες. Και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Ότι οι τράπεζες πλέον πρέπει να σταματήσουν τα παιχνίδια τους. Δεν πρέπει να δημιουργούν προβλήματα και προσκόμματα στους οφειλέτες που πάνε να διακανονίσουν τα χρέη τους. Θα πρέπει εδώ να γίνει αυστηρότατος έλεγχος. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο για τις ζωές των συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους. Η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια, οι επιθετικές πρακτικές πιστώσεων, οι ατυχείς προγραμματισμοί, αλλά και απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών συνέβαλαν στην αυξανόμενη υποχρέωση των νοικοκυριών, οδηγώντας σε καταστραμμένες οικογένειες, σε οικογένειες σε απόγνωση. Η δυνατότητα της ρύθμισης των χρεών που δίνουμε είναι μια πολιτική επιλογή, αφού απαλλάσσει ανθρώπους που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Μια τέτοια απαλλαγή χρεών δεν πάβει όμως να εξυπηρετεί και ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά μέσω των ελόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Υλοποιούμε, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, υλοποιούμε βήμα προς βήμα την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλείπεται ο πολίτης στην τύχη του, χωρίς προοπτική, χωρίς ελπίδα, χωρίς διέξοδο, χωρίς μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλε.